Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε ένα φράτο τυρόψωμο. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά. Και μία κουταλιά ζάχαρη. Σε 400 ml χλιαρό γάλα. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Προσθέτουμε 2 κουταλιές λάδι. Δύο αυγά. ...200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Λίγο αλάτι και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 45 λεπτά να φουσκώσει. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Τη χωρίζουμε σε 3 μέρη. Τα ανοίγουμε στενό μακραφύλλα. Βουτυρώνουμε ένα φύλλο. Σκεπάζουμε με ακόμα ένα. Το βουτυρώνουμε. Τοποθετούμε και το άλλο φύλλο και τα ανοίγουμε σε ένα μεγάλο φύλλο. Κόβουμε λωρίδες με πάχος ένα δάχτυλο από τη μία πλευρά, αφήνουμε ένα κενό στην μέση, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και από την άλλη πλευρά. Αναμειγνύουμε 200 γραμμάρια σπασμένη φέτα με 2 ασπράδια. Απλώνουμε το τυρί στην μέση. Και πλέκουμε όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Το τοποθετούμε σε ταψί 28 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί και περίμαχο σκεύος στο κέντρο. Το αλείφουμε με τους κρόκους που έχουμε κρατήσει. Προαιρετικά πασπαλίζουμε με σουσάμι. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!